Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, Managing Director της Virtue Financial Services, για να ανοίξουμε το κεφάλαιο της οικονομίας. Έχουμε κάποια εταιρικά νέα από την Ελλάδα. Κύριε Μπρατσιάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Λουσιά. Τι κάνετε, είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, σας ευχαριστούμε και καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε, κύριε Μπρατσιάκο, τι έχουν δείξει τα αποτελέσματα για τον ΟΠΑΠ, έτσι, το πρώτο τρίμηνο, και κατά πόσο φυσικά, εάν έχουν ή κατά πόσον έχουν επηρεαστεί και από το κλείσιμο μετά και από, από το lockdown της Ελλάδας. Σωστά. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, τα οποία έχουν βγει εδώ και περίπου 10 μέρες, αλλά αξίζει ίσως να τα αναφέρουμε καθώς έχει παρουσία μέσω της Τίχημαν, ισχυρή παρουσία και στην Κύπρο, ήταν πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ανέμεναν οι αναλυτές. Ήταν στα επίπεδα των 175 εκατομμυρίων ευρώ, κάτω 47% σχέση με πέρσι. Ωστόσο, οι αναλυτές περίμεναν αυτή η τόση να είναι πολύ μεγαλύτερη του 55%. Και εδώ θα δούμε ότι κυρίως τα έσοδα από το sport betting, το online sport betting και, και το online casino τον συντήρησαν σχεδόν καθ' ολοκληρία. Δηλαδή από τα 175 εκατομμύρια που όπως είπαμε είχε έσοδα, τα 130 ήταν από sport betting 82 εκατομμύρια και online casino άλλα 47 εκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι ήταν δηλαδή πάνω στο online καζίνο και σχεδόν flat 5% κάτω στο sport betting. Δηλαδή βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα ήταν κλειστά στην Ελλάδα καθόλου το τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του έτους, εντούτοις δεν επηρεάστηκαν σε αυτούς τους δύο τομείς. Επηρεάστηκαν στα υπόλοιπα προϊόντα του ΟΠΑΠ, δηλαδή στα numerical games, στα passive games, αυτά που είναι με κίνο και τα λοιπά, όσα είναι δηλαδή μέσα στα καταστήματα. Αυτό βοήθησε πολύ στο να κρατηθεί σε πολύ καλά επίπεδα και το EBITDA της εταιρείας, το οποίο ήταν στα 61 εκατομμύρια ευρώ, 30% κάτω σε σχέση με πέρσι, 29% μάλλον. Και σε αυτό βέβαια βοήθησαν και 11,5 εκατομμύρια τα οποία είχε έκτακτη σφορά λόγω της πανδημίας από το κράτος. Mm-hmm. Σημαντικό επίσης στοιχείο ότι δεν αυξήθηκε ο δανεισμός του παραελάχιστα από τα 530 εκατομμύρια στα 550 και αυτό κυρίως λόγω του αρνητικού cash flow που είχε λόγω της παύσης των εργασιών του. Ενώ πολύ σημαντικό είναι και το μέρισμα, μάλλον όχι αύξηση. Πολύ σημαντικό είναι το μέρισμα που αποφάσισε να δώσει. Είναι 55 cents αναμετοχή από 40 με 45 τα οποία εκτιμούσε η αγορά. Δηλαδή μια απόδοση όταν το ανακοίνωσε πάνω από 5% με την άνοδο της μετοχής ακόμη και τώρα είναι περίπου 4,5% μερισματική απόδοση. Επαναλαμβάνω, σε μια αγορά η οποία είναι κλειστή. Mm-hmm. Και εδώ να έρθουμε λίγο στη μεγάλη κίνηση που είχε κάνει ο ΟΠΑΠ τα τελευταία δύο χρόνια με την Στίχημαν, η οποία ουσιαστικά από τα 177 εκατομμύρια που είπαμε στο τζίρο του ΟΠΑΠ, τα 103 ήταν από την Στίχημαν, την οποία ουσιαστικά την εξαγορά, τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ολοκλήρωσε ο ΟΠΑΠ μόλις πριν από ένα μήνα. Να θυμίσουμε ότι το 19 ξεκίνησε με ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 30% και σταδιακά πήρε τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν σημαντική στρατηγική κίνηση αυτή και κυρίως βλέπουμε ότι σε επίπεδο ενεργών χρηστών ήταν περίπου 200.000 οι χρήστες του Στίχημαν για το πρώτο τρίμηνο του 20, έναντι 140.000 χρηστών το αντίστοιχο διάστημα του 2021, έναντι 140.000 χρηστών το πρώτο τρίμηνο του 20. Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Mm-hmm. Να δούμε όμως και τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κύριε Μπρατσιάκο, όσον αφορά την ελληνική οικονομία. Σωστά. Έβγαλε χτες έτσι μία ανάλυση στην οποία αναθεωρεί ανωδικά τις εκτιμήσεις για το 2021 και το 2022. Ουσιαστικά αναθεώρησε από το 3,4 την ανάπτυξη για το 2021 στο 3,8 και αύξησε την εκτίμησή του για το 2022 σε πάνω από 5%.
βλέποντας ουσιαστικά μια ανάπτυξη για την Ελλάδα της τάξης του 8,8% την επόμενη διετία, έναντι 7,5% που είχε ανακοινώσει το Δεκέμβριο. Δηλαδή βλέπουμε μια σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω. Θεωρεί ότι πολύ σημαντική όθηση σε αυτό θα δοθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα εισπράξει η Ελλάδα περίπου τα 4 δις, όπως είπαμε, για φέτος, και άλλα 5,5 δις την επόμενη πενταετία. Ενώ σημαντικός μοχλός ανάπτυξης θεωρεί ότι είναι το άνοιγμα του τουρισμού, η χαλάρωση των μέτρων και κυρίως το πιστοποιητικό εμβολίου για να γίνει πιο εύκολη η μετακίνηση των τουριστών. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην κατάρτιση των ανέργων, έτσι ώστε να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία, και τονίζει τη σημασία της, που νομίζω είναι πάρα πολύ σωστό, του να δοθούν τα χρήματα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επενδύσεις οι οποίες θα έχουν άμεσο αντίκτυπο, δηλαδή θα έχουν πρόσληψη προσωπικού και θα δώσουν πραγματικά πόντους στο ΑΕΠ της χώρας. Και τέλος δίνει και ένα στίγμα σχετικά με τις τράπεζες, είναι αυτό το οποίο είχαμε αναφέρει εκτενώς και εμείς την περασμένη εβδομάδα, σχετικά με το καθάρισμα των ισολογισμών τους, και να δούμε και λίγο πώς θα πάνε τα νέα κόκκινα δάνεια που ενδεχομένως θα προκύψουν, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα προκύψουν από την πανδημία. Εκτιμώνται από τις τράπεζες, είναι πιο χαμηλά τα νούμερα, είναι περίπου της τάξης των 5-6 δις, από την Τράπεζα της Ελλάδος το ανεβάζουν κοντά στα 10 δις. Να δούμε εκεί πέρα πού θα κινηθεί. Mm-hmm. Και να πάμε να μας ενημερώσετε αν έχουμε και άλλα σημαντικά εταιρικά νέα στην Ελλάδα, κύριε Μπρατσιάκο. Τι άλλο νεότερο έχουμε? Κοιτάξτε, ένα άλλο νέο το οποίο βγήκε πάλι τώρα σήμερα ήταν σχετικά με τον τουρισμό, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ένα σημαντικό πυλώνας και για την Κύπρο. Κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω και νομίζω ότι έχει πολύ... Παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, επανέρχομαι λίγο στο προηγούμενο. Σχετικά με την ανάπτυξη, μόλις εχθές είδαμε για πρώτη φορά το spread της ελληνικής δεκαετίας με την γερμανική δεκαετία να πέφτει κάτω από το 1%, και το κυπριακό spread επίσης να πέφτει, να πλησιάζει το 0,6%. Είναι νούμερα τα οποία έχουμε να δούμε από το 2008. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Βέβαια, εδώ βοήθησε και η άνοδος, δηλαδή τα αρνητικά επιτόκια στα γερμανικά ομόλογα από το -0,30 πήγαν στο -0,20, αλλά την ίδια ώρα και τόσο η ελληνική δεκαετία όσο και η κυπριακή δεκαετία υποχώρησαν σχεδόν σε νέα χαμηλά. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Μπρατσιάκο? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει καταρχήν μια ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και στις δύο οικονομίες. Βέβαια, αυτό έχει και ένα τεχνικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να μην είμαστε λίγο εθεροβάμονες. Έχει από πίσω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αγοράζει ομόλογα, ουσιαστικά παρέχει μία στήριξη, και την ίδια ώρα έχουμε ένα τεράστιο μέγεθος ομολόγων στην Ευρωζώνη, το οποίο έχει αρνητικές αποδόσεις. Οπότε ομόλογα τα οποία έχουν θετικές αποδόσεις αμέσως, έστω και δεκαετίας με νούμερα κάτω το 1%, ουσιαστικά έλκουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Εδώ να θυμίσω λίγο, έτσι για να μην ξεχνάμε λίγο τι έχει συμβεί και στο παρελθόν, ότι στο 2011-12 η απόδοση της δεκαετίας του ελληνικού ομολόγου ήταν στο 30%, του κυπριακού ήταν στο 15%, ενώ το 2015 αντίστοιχα είχαμε στα ελληνικά ομόλογα είχαμε φτάσει πάλι να παίζουμε σε ένα επίπεδο κοντά στα 10-15% και στην Κύπρο κοντά στο 18% κτλ. Δηλαδή δεν είναι πολύ παλιά που τα νούμερα πάνω από το 10% ή κοντά στο 10% τα βιώναμε καθημερινά, και τώρα μιλάμε για κάτω από 1% και για 0,40 αντίστοιχα στην Κύπρο. Και να πάμε και στα άλλα εταιρικά νέα. Έχουμε αφήσει κάτι πίσω? Ναι, είχαμε λοιπόν έχουμε 800 εκατομμύρια τα οποία θα εκταμιευθούν από το πακέτο στήριξης, το Ευρωπαϊκό Πακέτο Στήριξης, τα οποία θα δοθούν στον τουρισμό. Είναι ένα σημαντικό πακέτο γιατί αφορά ουσιαστικά για άμεσες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις,
ποσού περίπου 5% του τζίρου των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό ή με ταβάνι τα 400 χιλιάρικα ανά επιχείρηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις αυτές εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τέλος, να πούμε και ένα άλλο νέο, ότι φαίνεται να ξεκλειδώνει ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με κάποιους αυτοκινητόδρομους στην κεντρική Ελλάδα και το οποίο περιμένουμε τις τελευταίες υπογραφές, ενώ αναμένουμε άμεσα και την έκβαση σχετικά με το μειοδότη για την Εγνατία Οδό, τον κεντρικό άξονα δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας που συνδέει ουσιαστικά τα Ιωάννα μέχρι την Ανατολική Θράκη. Μάλιστα. Κύριε Μπρατσιάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας αναφέρατε και για όλες τις σημαντικές πληροφορίες από την Ελλάδα. Να είστε καλά και ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.